Στο στήθος. Συγκινητική. Κόσμου, ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Μανουήλ Καραλής. Με τι θα είσαι ευχαριστημένος στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είμαι ευχαριστημένος να πηδήξω 5.80, να μπω στο τελικό και να κάνω ατομικό ρεκόρ. Ο Τεντόγλου ξεκίνησε κάνοντας παρκούρ στο στάδιο των Γρεβενών. Ο προπονητής Βαγγέλης Παπανίκος διέκρινε πρώτος τα φυσικά του προσόντα, τον προέτρεψε να ασχοληθεί με το μήκος και η ιστορία πήρε το δρόμο της. Ένα Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο, 3 παγκόσμια και 5 ευρωπαϊκά σε ανοιχτό και κλειστό στίβο. Ξέρετε κάτι, τώρα νομίζω μπορώ να χαλαρώσω και λίγο σε κάποιους αγώνες, γιατί ο πρώτος στόχος μου ήταν αυτός να τα κερδίσω έτσι όλα. Τώρα δεν. Όχι ότι δεν με νοιάζει, αλλά οκ. Okay. Μόνο οι Ολυμπιακοί τώρα είναι το top. Οι επιτυχίες δεν άλλαξαν σε τίποτα τον αυτορμητισμό, την απλότητα και την ειλικρίνεια του 25χρονου μποέμ τύπου, όπως φαίνεται σε κάθε του δήλωση. Ο αγώνας μου τα χάλια, ούτε στο χειρότερο μου εχθρό να κάνει τελικό το πρωί πραγματικά. Ο Καραλής, με πατέρα από τον Πύργο και μητέρα από την Ουγκάντα, δεν πάλεψε μόνο με τα δυστυχώς αναπόφευκτα περιστατικά ρατσισμού, αλλά και με έναν χειρότερο εχθρό, την κατάθλιψη. Η ψυχολογία μου δεν είναι καλή. Και όταν δεν χαίρομαι να πηδάω, δεν μου βγαίνει, οπότε ναι, πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα. Ο 24χρονος δεν ξαναβρήκε μόνο το φωτεινό σήμα κατά δεθέν χαμόγελό του, αλλά και τον δρόμο για τις υψηλές πτήσεις που τον έφερε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν πίστευα κι εγώ στον εαυτό μου ερχόμενος εδώ, μόνο η μητέρα μου πίστευε, οπότε αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω στη μητέρα μου, γιατί μόνο αυτή πίστευε σε μένα. Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής, δύο νέα παιδιά, φωτεινά παραδείγματα, όχι μόνο πίστης και ψυχικής δύναμης, αλλά και σοβαρότητας, ψυχραιμίας και ρεαλισμού. Έτσι είναι αυτό, έτσι είναι ο αθλητισμός, θέλει εμπειρία, θέλει χρόνια, θέλει προσπάθεια και αυτό είναι που θέλω να πω. Και να μην το βάζουν κάτω τα παιδιά.